Οι αγρότες θεωρείτε ότι πρέπει να συνεχίσουν τον αγώνα τους? Φυσικά όχι. Πρέπει να ενσυλληστούν την οικονομική κατάσταση που βρίσκεται η χώρα μας. Οι αγρότες δεν πρέπει να συνεχίσουν από τη στιγμή που εμποδίζουν την υπόλοιπη κοινωνία. Είναι σαν να έχουμε χούντα μαζί με τους αγρότες που κλείνουν τα σύνορα. Οι αγρότες έχουν δίκιο, αλλά στην φάση αυτή δεν θα πρέπει να συνεχίσουν τον αγώνα τους. Οι αγρότες, όχι, να μην συνεχίσουν τον αγώνα τους, αλλά πρέπει να σταθούμε στα προβλήματα των αγροτών. Έχουν τα αιτήματά τους και είναι σοβαρά. Αλλά όταν αυτό δυσκολεύει τη ζωή και ίσως κάποιους άλλους κλάδους, νομίζω ότι πρέπει να το σκεφτούν καλύτερα. Βλέπετε, είναι ναι, μεν. Μόλις άρχισε το βίντεο, νόμιζα ότι το έφτιαξε ο Κίρτσος. Λέω ότι γίνεται. Αλλά μετά το έφτιαξε το πράγμα λίγο. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Διαμορφώνει την γνώμη. Τι είναι αυτά που λε. Του Μαυρίδη και του Κίρτσου. Όλα αυτά έχουν και το πρόβλημα ξέρει πώ θα τα ισορροπήσει. Έτσι είναι. Λοιπόν, να ακούσω τα σχόλια σα. Είναι προφανές ότι όλοι οι υπόλοιποι εμποδίζονται από τα μπλόκα των αγροτών. Και να μην πάω στους επιχειρηματίες και στους μικρομεσαίους πάλι και γίνω βαρετός, αλλά όλος ο υπόλοιπος κόσμος έχει πρόβλημα με τα μπλόκα. Πάντως νομίζω ότι είναι η λογική ενός από τους ανθρώπους που απάντησαν, είναι ότι ναι, καταλαβαίνουμε, έχουν δίκιο, αλλά μας δημιουργούν πρόβλημα. Αυτή ήταν η ουσία. Έτσι. Δηλαδή, έχουν δίκιο να σκύψουμε στα προβλήματά τους, να τα δούμε, αλλά αφήστε τους δρόμους ανοιχτούς γιατί μας δημιουργείται πρόβλημα. Σωστό. Και αυτό νομίζω τελικά είναι και με όλους τους κλάδους. Δηλαδή, αν αύριο κάνουν απεργία, ξέρω και εγώ στο δημόσιο, και εγώ δεν μπορέσω να πάω να κάνω τη δουλειά μου, αν κλείσουν οι τράπεζες, αν η εφορία εκεί. Μα κάθε μέρα πλύνει η Αθήνα. Αν τα νοσοκομεία, αν δεν ξέρω κάποιο άλλο. Καταλαβαίνετε ότι αμέσως λέμε, εντάξει, έχουν θέμα, αλλά κοιτάζω και το δικό μου. Είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως, έτσι. Να ξεκινήσουμε από τους άλλους την επανάσταση. Μα δεν είναι το ίδιο πράγμα στην προκειμένη περίπτωση. Θέτουν όμως οι αγρότες ένα θέμα εδώ πέρα. Λένε ότι εδώ πέρα η κατάσταση έχει, η χώρα βρίσκεται σε πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση. Δεν τους νοιάζει. Δεν τους ενδιαφέρει. Τους ενδιαφέρει μόνο να εισπράξουν τα χρήματα που εισπράττουν κάθε Γενάρη. Τους κακομάθαμε. Πέρυσι η κυβέρνηση κακομάθαμε. Τους κακομάθαμε διότι τόση χρόνια όταν ξεκίνησαν τα πρώτα προγράμματα που η ΕΟΚ, ας πούμε, τότε έτσι χρηματοδοτούσε, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτούσε τους αγρότες, τι νομίζαμε, ότι απλώς ανακαλύψαμε τη χρυσοφόρο κότα η οποία, ας πούμε, τι κάνει ουσιαστικά. Καταρχήν αυτή η Ενάη θα μας δίνει μια ζωή λεφτά. Αυτοί οι αγρότες που βλέπουμε στα μπλόκα δεν είναι αντιπροσωπευτικοί του αγροτικού πληθυσμού. Έχουμε πέσει όλοι, ακόμα και τα μίντια για λόγους επαγγελματικούς, ένα φοβερό λούκι. Είναι καμιά εκατοστή τύποι από τη φτιότιδα, οι οποίοι είναι νέου τύπου επιχειρηματίες, ψάχνονται, έχουν δοκιμάσει όλους τους κλάδους. Ο αρχηγός είχε κρεπερί πριν 2-3 χρόνια, οι οποίοι θεωρητικά πρόσκειται στο ΠΑΣΟΚ. Πιο πάνω έχεις μια έτσι σκληρή οργάνωση του ΚΚΕ στη Θεσσαλία, που είναι πολύ χαμηλό το ποσοστό του ΚΚΕ στη Θεσσαλία, άρα δεν είναι αντιπροσωπευτική. Και πιο πάνω έχεις κάτι αντάρτες γαλάζιους, λέει, οι οποίοι κλείνουν τα σύνορα γιατί διαπραγματεύονται το προσωπικό τους μέλλον. Επομένως, δεν είναι αυτοί οι αγρότες. Ας ξεκινήσουμε από αυτή τη διαπίστωση.